Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία έχει καλέ σχέσει με τη Μόσχα, να φέρει στο σύνολό του ρωσικό τύπο με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Με την αφορμή αυτή, οι Ρώσοι προσπαθούν να περάσουν τα δικά του σχέδια, αφού διαπίστωσαν ότι ο Ερντογάν παίζει το δικό του παιχνίδι, έτοιμο να ακυρώσει τη συνθήκη του Μοντρέ αλλά και τη Λοζάνη στη συνέχεια. Εκεί ακριβώ η Μόσχα επιδιώκει αναθέρμανση των σχέσεων με την Ελλάδα, η οποία άσχετα από το τι φωνάζουν οι Τούρκοι ελέγχει το Αιγαίο. Η απάντηση τη Μόσχα για το θέμα τη ελληνική πρόθεση επέκταση των χωρικών υδάτων πριν μερικού μήνε μόνο τυχαία δεν ήταν. Η θέση τη Ρωσία ω μόνιμου μέλου του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ είναι η θέση αρχή. Θεωρούμε τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο τη θάλασσα του 1982 ακρογωνιαίο λίθο του διεθνού καθεστώτο των θαλασσών. Η σύμβαση προβλέπει ρητά το κυρίαρχο δικαίωμα όλων των κρατών για χωρικά ύδατα έω 12 ναυτικά μίλια και ορίζει τι αρχέ και του τρόπου τη θεωριοθέτηση ΑΟΣ. Αυτό αφορά και τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών προβλημάτων που είναι σημαντικά για τη Ρωσία, δήλωσε ο Αντρέη Κορτούνοβ, Γενικό Διευθυντή του Ρωσικού Συμβουλίου Διεθνών Υποθέσεων, σχολιάζοντα το ταξίδι του Ρώσου Πρωθυπουργού στην Αθήνα. Ο ίδιο Ρώσο ειδικό υπενθύμησε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τι ευκαιρίε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ άλλων και μέσω των δυνατοτήτων του Turk Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα τη Μόσχα, υπάρχει ελπίδα ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πίεση σε κάποιο βαθμό υπέρ των συμφερόντων τη Ρωσία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω παραδοσιακό εταίρο τη Μόσχα κοντά σε αυτήν θρησκευτικά και ιστορικά. Ο Αντρέι Μπουστρίτσκι, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Διεθνού Λέσχε Βαλντάι, συμφωνεί συνολικά με τον Κορτούνοβ, αναφέροντα ότι νομίζω ότι όλα συμβαίνουν έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι πάντα η πρώτη σε όλα μα τα σχέδια. Υπάρχει κάποιο συμβολισμό σε αυτό, επειδή η βαλκανική ιστορία, η κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά οθούν τη Ρωσία να αναπτύσσει σχέσει συμπεριλαμβανομένη τη Ελλάδα. Ο Ρώσο Πρωθυπουργό Μιχαήλ Μουισούστιν επισκέφθηκε την Αθήνα αυτή την εβδομάδα για να τιμήσει την 200η επέτειο από την έναρξη τη Ελληνική Επανάσταση. Για πρώτη φορά, Ρώσο επικεφαλή τη κυβέρνηση επισκέφθηκε χώρα εκτό του Σοβιετικού χώρου, που είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και του ΝΑΤΟ. Η επίσκεψη του Μισού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με φόντο μία ακόμη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Μόσχα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μητσοτάκη, μετά από συνάντηση με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τη Ρωσία σημαντικό συστατικό στοιχείο τη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια και ζήτησε συνεργασία, διευκρινίζοντα ότι τα θεμέλια τη ελληνική εξωτερική πολιτική καθορίζονται ακόμη από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Έλληνα Υπουργό Τουρισμού πρώτα και ο υπέξη κ. Δένδια στη συνέχεια θα επισκεφτούν τη Μόσχα στο επόμενο διάστημα. Όπω λοιπόν είναι φανερό, οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τον Ερντογάν σε ανύποπτη φάση, ενώ την ίδια στιγμή θέλουν καλέ σχέσει με την Αθήνα και ούριο άνεμο στο Αιγαίο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.